Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μας βίντεο. Γεια σας YouTubers. Λοιπόν, το βίντεο που θα μιλήσουμε σήμερα λέγεται ανοιχτό τάισμα. Τι σημαίνει για μένα ανοιχτό τάισμα? Ανοιχτό τάισμα σημαίνει ότι θέλουμε να γονέψουν τα μελίσια μας αρκετά νωρίς, αρκετά πιο γρήγορα πριν από την άνοιξη. Πολλοί θα διαφωνήσετε μαζί μου, είναι δικαίωμά σας, συμφωνώ. Ο κάθε ένας έχει τις δικές τους μεθόδους, το πώς δουλεύει τα μελίσια του, αλλά αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Εγώ αυτό που πιστεύω και το κάνω και το λέω, το κάνω. Άρα λοιπόν η θεωρία μου δεν είναι μόνο θεωρία, είναι και πράξη. Και από την πράξη μας μαθαίνουμε, χάνουμε, κερδίζουμε, ο καθένας ό,τι νομίζει. Λοιπόν, εγώ τι έχω κάνει τώρα? Θέλω τα μελίσια μου να γονέψουν τώρα και σε 21 μέρες αυτές οι μέλισσες να εκολαφτούν. Και αν όχι 21, επειδή έχει κρύο, σε ένα μήνα. Άρα λοιπόν, κάνω κάτι τώρα εδώ στην Αττική Ιανουάριο για να το καρποθώ το Φεβρουάριο. Μπορεί στη Βόρεια Ελλάδα να το κάνετε αργότερα, μπορεί στη Νότια να το κάνετε νωρίτερα. Τι κάνω τώρα, ποιο είναι το σχέδιό μου? Τοποθετώ σιρόπι σε ένα βαρέλι με ασφάλεια μέσα. Έχω ξύλα, έχω πευκοβελόνες, έχω για να μην πνίγω τις μέλισσες. Και οι μέλισσες νομίζουν ότι κάτι δουλεύει έξω, ότι ήρθε νομή. Νομίζοντας ότι ήρθε νομή, βγαίνουν, μαζεύουν αυτό, το πάνε στην κυψέλη. Η Βασίλισσα μυρίζει ότι κάτι γίνεται και αρχίζει γένα. Αυτό έχει για μένα αποτέλεσμα ότι θα μου αποδώσει σε λίγο καιρό τις μέλισσες που χρειάζομαι για να μπω στην άνοιξη. Έχει πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Ότι αν βάζαμε το σιρόπι μέσα στα μελίσσια, καταρχάς θα βγαίναν όλες οι μέλισσες έξω όλες τις ώρες και θα πεθαίναν από το κρύο. Ενώ τώρα βγαίνουν όταν τους επιτρέπουν οι συνθήκες, οι θερμοκρασίες. Ξέρουν ότι είναι εδώ, θα έρθουν να το πάρουν και θα το γυρίσουν πίσω. Επίσης, είναι διαφορετικό να μπαίνει η τροφή μέσα από την πόρτα και είναι διαφορετικό να τη βάζουμε από πάνω. Τρίτον, εάν είχαμε ζυμάρι μέσα στα μελίσσια, δεν θα πετυχαίναμε αυτό το αποτέλεσμα να είναι όλη η μέλισσα έξω και να δουλεύει σήμερα. Τέταρτον, η Βασίλισσα νομίζει ότι ξεκίνησε μία νομή. Νομίζοντας ότι ξεκίνησε μία νομή, αρχίζει και γεννάει. Κίνδυνος. Δεν κάνουμε αυτή την επέμβαση όταν είναι άνοιξη. Την κάνουμε τώρα, διότι οι μέλισσες μπορεί να πετάξουν από μισή ώρα, μία ώρα, δύο ώρες μάξιμου. Δεν προλαβαίνει να γίνει λαιλασία σε αυτό το διάστημα και είναι πολύ σημαντικό. Εάν πάτε να το κάνετε αυτό αργότερα μέσα στην άνοιξη, θα υπάρχουν προβλήματα. Το κάνουμε τώρα. Και επιμένω σε αυτό που το λέω. Διεγείρουμε αυτή τη στιγμή τη Βασίλισσα. Έχουμε τοποθετήσει γυρεόπιτα πάνω από τα μελίσσια μέσα, έτσι ώστε να έχουν την πρωτεΐνη τους, τον υδατάνθρακα. Θα βγουν λοιπόν οι μέλισσες, θα πάρουν αυτά που χρειάζονται, όσο πιο πολύ μπορούν στη διαθέσιμη τους ώρα, θα ενεργοποιήσουν τη Βασίλισσα και η Βασίλισσα θα ρίξει τους γόνους που θέλουμε για να μπούμε στην άνοιξη. Εάν τα κάνουμε αυτά, πιστεύω εγώ ότι θα διπλασιάσουμε τις μέλισσές μας σε ένα με 1,5 μήνα από τώρα. Άρα λοιπόν, αν έχεις ένα εξάρι μελίσσι, λέω μία μέση, και σου κάνει 4 γόνους, είσαι μια χαρά. Αν έχεις ένα δικάρι και σου κάνει 6-7, είσαι μια χαρά. Αυτό είναι το τι πιστεύω εγώ. Δεν είσαστε υποχρεωμένοι, ξαναλέω, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στα μελίσσια του, άλλωστε είμαστε όλοι ελεύθεροι άνθρωποι. Τώρα, δείτε λίγο εδώ. Εάν ήσασταν εδώ πριν από... Έλα λίγο πιο κοντά. Αν ήσασταν εδώ πριν από 1-1,5 ώρα, δεν θα βλέπατε τίποτα από όλα αυτά. Και σε 2 ώρες από τώρα πάλι δεν θα βλέπετε τίποτα. Έχουν ενεργοποιηθεί, τα μελίσσια νομίζουν ότι δουλεύουν, έχουν βρει αυτό το πράγμα και μπαινοβγαίνουν και φέρνουν. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί μπορεί να νομίζετε ότι αυτό θα κάνει λαιλασία στην πόρτα. Πάμε να δούμε κάποιες πόρτες. Έτσι, τα μελισσάκια, βλέπετε τι ωραία που πετάνε, νομίζουν ότι ξεκίνησε η νομή, αισθάνονται ότι κάτι γίνεται, βγαίνουν από το χειμώνα με καλές προοπτικές. Αισθάνονται ότι κάτι ξεκινάει. Κάτι καινούργιο αρχίζει. Μα αυτό θέλουμε κι εμείς. Δεν θέλουμε να πάνε και να κάνουν το χαμό. Θέλουμε ίσα ίσα να διεγείρουμε την κατάσταση. Θέλω να πω και κάτι για αυτούς που είναι πελάτες μας. Και να επιμείνω σε αυτό. Επειδή ακούτε σιρόπια, ακούτε ταΐσματα, ακούτε. Αυτά όλα που κάνουμε τώρα Ιανουάριο μήνα, μέχρι το Μάιο-Ιούνιο που θα μπει το μέλι, δεν θα υπάρχει ούτε σταγόνα. Οπότε, για να μην έχετε την άποψη οι πελάτες που τρώνε το μέλι ότι οι μελισσοκόμοι νοθεύουν, κάνουν, δείχνουν,
οι μελισσοκόμοι θέλουν περισσότερες μέλισσες για να βγάλουν περισσότερο μέλι. Αυτό έχω να σας πω. Μην νομίζετε ότι όλο αυτό δημιουργεί μια νοθεία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, θα έρθουν και άλλα, γραφτείτε στο κανάλι μας. Πιάσαμε τους 1000 συνδρομητές, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε, προχωράμε και θα έρθουν και άλλα. Δεν θα ανοίξω τώρα με λύση, διότι τώρα κάνουμε ζημιά το να ανοίξουμε με λύση. Μου αρκεί να τα βλέπω τις πόρτες και να πετάνε με αυτόν τον τρόπο και για μένα είναι αρκετό ότι όλα μέσα είναι καλά. Θα τα ανοίξω όταν ζεστάνουν οι θερμοκρασίες. Μη βιάζεστε να τα ανοίξετε, να τα δείτε, να τα χαζέψετε, να τα... Κάνετε ζημιά. Κάθε φορά που τα ανοίγετε κρυώνετε τη φωλιά. Το κρύωμα της φωλιάς σας στοιχίζει. Και αυτό το κόστος δεν πρέπει να το κάνουμε από περιέργεια, το κάνουμε επειδή αξίζει. Αυτή τη στιγμή και μόνο το ότι πετάνε για μένα είναι αρκετό. Είναι τέλειο. Αυτό ήθελα να πετύχω. Λοιπόν, να είστε καλά. Εάν σας αρέσουν τα βίντεό μας, γραφτείτε και συνεχίζουμε, έτσι. Τώρα κλείσε εσύ το βίντεο.